Στέλλα Βαλαβάνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, υποψήφια στο νότιο τομέα τη Αθήνα. Καλημέρα και από εμά. Να πούμε ότι όλε οι γενοκτονίε και αυτή που πολύ σωστά είπατε, αλλά και οι σύγχρονε γενοκτονίε, πρέπει να δίνουν σήμα ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Τα συμφέροντα είναι αυτά που γεννούν γενοκτονίε. Κυρία Βαλαβάνη, εσεί έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συμμετέχετε σε καμία κυβέρνηση συνεργασία. Καλημέρα σα. Ναι, Καλημέρα. Το, το, έχουμε, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Ξέρετε κάτι. Βάλετε πολύ καλά το ερώτημα στην αρχή. Ε, τι θα γίνει μετά την 21η Μάη. Και αυτό είναι το βασικό. Και νομίζω εδώ τώρα και στη συζήτηση, έτσι όπω έχει ξεκινήσει, δεν γίνεται συζήτηση και κουβέντα στο τι πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μετά τις 21 Μαου. Γιατί κουβεντιάζουμε και ακούμε εδώ πέρα και από τη Νέα Δημοκρατία για αυτοδυναμία, από το ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική ε, συγκυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ εδώ λέει ότι εκ των πραγμάτων ε, με ανάλογα θα είναι διαθέσιμο με, ένα, με όποιον μπορέσει να συγκυβερνήσει. Το βασικό δηλαδή αυτό που λένε είναι κουβεντιάζουν στο ποιο θα κυβερνήσει και πώς θα κυβερνήσει. Το τι. Ε, πρόγραμμα θα υλοποιήσει, δεν γίνεται συζήτηση πουθενά. Και ξέρετε γιατί δεν γίνεται συζήτηση πουθενά, γιατί αυτή τη στιγμή στα βασικά, στα κύρια, όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν. Και μπορούμε να το αποδείξουμε και πρακτικά. Γιατί αυτή τη στιγμή συμφωνούν στι επιλογέ και στι εντολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι επιλογέ και οι εντολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να φτάσουν οι συντάξει στο, 67, ε, στο ηλικιακό όριο των 67. Οι μισθοί ε, που έχουν φτάσει, σε αυτό, έτσι όπω το είπατε, ήταν επιλογέ και εντολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στι οποίε όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν και δεν βάζουν κανένα βέτο. Και το πολύ βασικό και συγκεκριμένο είναι ότι αυτή τη στιγμή υλοποιούν και συμφωνούν στο Ταμείο Ανάκαμψη, που αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε στο λαό και το καταλαβαίνει, θα είναι ένα υπερμνημόνιο. Το οποίο θα έχει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, έτσι δεν είναι, νομίζω ότι είστε και έμπειροι έτσι, όλα τα κόμματα, και γιατί εμεί έχουμε διαφοροποιηθεί. έτσι. αφήστε με, θα κύριε Μπούκα, θα πάρει το λόγο. Τα οποία τα προαπαιτούμενα αυτά θα είναι μια σειρά από αντιλαϊκά μέτρα. Και ο, ο λαό το καταλαβαίνει αυτό, το, το βιώνει καθημερινά. Τώρα να περιγράφουμε την κατάσταση, τη βιώνουμε όλοι. Και να σα πω και κάτι, τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει όλα. Όλε τι κυβερνήσει έχουμε δει. Πασόκ Νέα Δημοκρατία, ε, ε, Ανέλ ε, ΣΥΡΙΖΑ. Όπω η λαϊκή οικογένεια τα έχει δει όλα στη ζωή τη, τα έχει δει όλα και στι κυβερνήσει. Αυτό που λέμε λοιπόν εμεί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Την επόμενη μέρα να μπουν εμπόδια να μπουν εμπόδια στα νέα μέτρα που με τον ΑΒ τρόπο θα κυβερνήσουν. Κυβέρνηση θα έχουμε. Τα αντιλαϊκά μέτρα όμω που θα πάρουν θα είναι σοβαρά. Και εμεί αυτό που θέλουμε, θέλουμε ένα ισχυρό κουκουέ μέσα και έξω ε, από τη Βουλή, έτσι ώστε να μπορεί να βάλει εμπόδια στου καθημερινού αγώνε και στι ανάγκε και στα θέλω τη λαϊκή οικογένεια. Να σα πω και κάτι και να το να τοποθετηθούν και εδώ <συλίξε> οι, οι υπόλοιποι καλεσμένοι σα. Το ΚΚΕ το τελευταίο διάστημα ε, 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 έθεσε συγκεκριμένε τροπολογίε για να ανακουφιστεί η λαϊκή οικογένεια. Και για του ηλεκτρονικού πληστηριασμού, και για τη 14η σύνταξη και το 13ο-14ο μισθό, και για το φάρμακο και μια σειρά άλλε τροπολογίε που κανένα από τα κόμματα, τα συγκεκριμένα εδώ πέρα που είναι, δεν τι υπερψήφισε. Για το τώρα. Τι κουβεντιάζουμε λοιπόν. Έχουμε καταθέσει τι, τι συζητάμε, τι συζητάμε, πέδα, να ναι. Ναι. Ηλεκτρονικούς, ηλεκτρονικούς τώρα, η πρώτη κατοικία. να υπάρξει, να η πρώτη απαλλαγή. Γιατί δεν είμαστε οι πρώτοι και σε δύσκολε ναι, εποχέ που ήμασταν ναι, 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 υπέρ να υπάρξει, να φοροαπαλλαγή των πρώτων ειδών κατανάλωση. Αυτή τη στιγμή τώρα. αυτή για την κατοικία. και, για, την Δεν τα μπερδεύω καθόλου. Δεν τα περδεύω καθόλου. Να μην παρθούν τα σπίτια των 700.000 τώρα οικογενειών που είναι τα υπόλοιπα φάτ να τα πάρουν. Είναι. Καταθέσαμε τροπολογία. πού διαφωνήσατε στην τροπολογία μα και δεν την ψηφίσατε. Για πείτε μα. Πείτε μα πού εσεί διαφωνήσατε. Πείτε μα εσεί. Σε εμά και όλε που είμαστε στην πρώτη που είχαμε τον νόμο Πασόγων. Πείτε μα. Να... Και κάτι άλλο για να καταλήξουμε. Ότι βγάζει συμπεράσματα ο ελληνικό λαό όταν το 50% όλων των προηγούμενων νόμων Τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία του ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το 70% των νόμων του ψήφισε το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Άρα συγκλίνουνε, στα βασικά συγκλίνουνε. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμεί είναι διεκδικητικά ο λαό να βάλει μπροστά στο προσκήνιο τα θέλω του και τι ανάγκε του. Και νομίζουμε και από την εμπειρία που έρχεται τώρα και από κόσμο που συναναστρεφόμαστε και αυτά το ότι λένε ότι και οι δύο τα ίδια είναι. Βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Νομίζω ότι το βγάζουν και οι δημοσκοπήσει. Κύριε σε Μπούμπα, σχέση 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Κύριε παρακαλώ, δεν σας βλέπω, σε με αυτό ένας. που λέει η Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Βαλαβάνη. Λοιπόν, λοιπόν, Βαλαβάνη. Υπάρχει συνέχεια των κυβερνήσεων. Νομίζω δηλαδή και ο ελληνικό λαό το καταλαβαίνει. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία Πασόκ κυβέρνησε, ΣΥΡΙΖΑ μετά ΑΝΕΛ, τώρα Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει Εσύ θέλετε να γίνετε κυβέρνηση. Βέβαια, πραγματικά, πραγματικά θέλετε. Και βέβαια και έχουμε και πρόγραμμα και το λέμε. Είναι η λαϊκή εξουσία αυτό όταν ο λαό μπορέσει και μα δώσει τα εφόδια και το πάρει απόφαση και βέβαια θέλουμε. Και βέβαια, άλλωστε, γιατί είμαστε εδώ και το κουβεντιάζουμε. Βάλατε γιατί κάτι το. 89, πάντως, πάντως, μπα... Γιατί ομως... Λεία, το 1989 πάντω τολμήσατε μια συνεργασία. Όχι, ήταν και Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σα πω κάτι. Είναι τέτοιο τώρα. Το εντάξει, το και, και μετά ακολουθήσατε εσεί. Ήταν μια συγκεκριμένη με χρονικό ορίζοντα. Σα είπα, εμεί παραδεχόμαστε και τι έχουμε κάνει. Αν δεν έχουμε να πούμε κάτι για την πολιτική πρόταση του συγκεκριμένου κόμματο, του κομμουνιστικού κόμματο, μπορούμε. Να χτυπάμε όπου αλλού θέλουμε. Υίστε Υίστε Ό, αφαιρούν... μιλάμε για το παρελθόν του Πασόκ. Μιλάμε για το παρελθόν του Πασόκ. Μιλάμε για το παρελθόν του Μιλάμε για το παρελθόν του κυρία Μιλάμε για το παρελθόν του Πασόκ. Μιλάμε για το παρελθόν Μιλάμε για το παρελθόν Μιλάμε για Μιλάμε για success για και στι προηγούμενε κυβερνήσει, τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει ανάπτυξη. Για ποιου, Για του λίγου υπάρχει ανάπτυξη. Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για success story τώρα συγκεκριμένα, δεν μειώνεται ο χρόνο εργασία των νέων, των πιο μεγάλων. Δεν υπάρχει διεύρυνση του επίπεδου υγεία, πρόνοια παιδεία, Τη καθημερινή ε, ζωή για να, για να ανακουφιστεί η λαϊκή οικογένεια, δεν εξασφαλίζεται η λαϊκή στέγη που είπαμε πριν, δεν προστατεύεται. Το, το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρε και νομίζουμε ότι πραγματικά το σύνθημα, τα κέρδη του, οι ζωέ μα, ε, ε, ήταν το, το καθολικό ε, αίσθημα οργή του λαού μας όταν μια σειρά ε, αποζητήματα σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή. Καταστρατηγούνται. Έχουμε ζήσει πλημμύρε, έχουμε ζήσει φωτιέ, ζήσαμε τραγικά εγκλήματα και θα έχουμε κι άλλα όταν στο κέντρο τη προσοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυβερνήσεων που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι ο κύριο παρανομαστή, είναι το κέρδο. Είναι το κέρδο. Δεν άκουσα από κανένα σα να λέει ότι οι εντολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ είναι για όλα αυτά που βιώνει η λαϊκή οικογένεια. Γιατί ότι μέχρι τι 13 του μήνα δεν μα φτάνει ο μισθό, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε. Εσεί, κυρία Βαλαβάνη λοιπόν, είστε, είστε υπέρ τη εξόδου τη Ελλάδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ. Εμείς άρα τη... και επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Εμεί, αυτή τη στιγμή, λέμε ε, κύριοι, ε, ότι ο λαό και η χώρα έχει. Τις δυνατότητες, πραγματικά, με μια άλλη ε, διακυβέρνηση, όταν πάρουμε τα μέσα παραγωγής στα χέρια ο λαός, να μπορέσει να λειτουργεί στη χώρα μόνος του. Και να σας πω και κάτι, έχουμε. Έχουμε όλες τις δυνατότητες. Είμαστε μια χώρα που έχει ήλιο, είμαστε μια χώρα που μπορεί να εκμεταλλευτεί μια σειρά από πληθυπαραγωγικούς ε, ε, εν, ενέργειας, δηλαδή για να, να, να καλύψει τις ανάγκες του. Είμαστε μια αγροτική ε, χώρα που μπορεί να καλύψει με τρόφιμα τις ανάγκες του λαού, αλλά όλες οι πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Η αγροτιά που έχει αυτή τη στιγμή... Ε, ε, Τρελαθεί στην κυριολεξία, ποιο τα είδε φταίνει οι προηγούμενε κυβερνήσει. Όταν μπορούμε να παράγουμε ε, πορτοκάλι και το εισάγουμε από όποια, ο, οποιαδήποτε άλλη χώρα, όχι μόνο τη Ευρω... ε, Ευρώπη αλλά παγκόσμια, γιατί είναι εντολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή. Όταν πέφτει η τιμή του βαμβακιού και δεν μπορούν να το πουλήσουν οι αγρότε έτσι όπω πρέπει για να καλύψουν τα... τι ανάγκε του. Τι καθημερινέ ανάγκε του για να βγάλουν παραγωγή την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Ποια φταίει, φταί. λοιπόν. Για να μην μιλήσουμε για το φάρμακο, εντάξει το, το, τώρα, το θα που... Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και να φάμε, κυρία Κατσίγενη. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό, στο κριτήριό του, στην εμπειρία που έχει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και με αυτό το κριτήριο θέλουμε να πάει στην κάλπη, αλλά και να συνεχίσει να αγωνίζεται να είναι διεκδική. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να πάει με το κριτήριο για το καλό των παιδιών του. Όπως λοιπόν... Καθένας μας θέλει ό,τι καλύτερο για τα παιδιά του, ό,τι καλύτερο για την τρίτη ηλικία και δεν θέλει το χειρότερο κακό. Έτσι λοιπόν, με αυτό το κριτήριο, με το καλύτερο καλό, να πάει και 21 του μήνα στην κάλπη. Και νομίζουμε ότι το καλύτερο καλό για να καλυφθούν οι ανάγκες και τα θέλω του ελληνικού λαού είναι ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα που είναι συνεπής, σταθερό και θα είναι και μέσα και έξω στη Βουλή. Δεν θα είναι μια άλλη ψήφος μετά τις εκλογές. Θα μας βρει δίπλα του όπως μας βλέπει δίπλα του στους καθημερινούς αγώνες. Γιατί να σας πω και κάτι, όταν κάτι συμβαίνει Στου κομμουνιστές τη γειτονιά απευθυνόμαστε και ζητάμε βοήθεια. Κύριε Μπούμπα, ο επίλογο σα. οι κομμουνιστέ μπήκανε κύριε μπροστά επίλογος για σας. να το Όχι, Δεν είδαμε, ως... δεν δε δε σα δε είδαμε. Δε 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 το δέκα. Δεν είδαμε δε έξω από σπίτια, Εμεί ήμασταν μπροστά. την πόρτα Πού πήγατε, δε δεν σα είδαμε πουθενά. Κύριε